Κύριε Μαυροκέφαλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε στη Ρόδο? Είμαι στη Ρόδο, ναι. Τι συνέβη λοιπόν, έγιναν αυτά που καταγγέλουν τα στελέχη της ΓΕΣΕ? Καταρχήν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορείτε και το δικό σας κανάλι και οποιοδήποτε άλλο κανάλι και ραδιόφωνο να στείλει ελεύθερα δημοσιογράφο να καλύψει όλα τα γεγονότα. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ξενοδοχείο είναι ανοιχτό για τους εργαζόμενους, για τους δημοσιογράφους, για όλο το λαό της Ρόδου. Εδώ σας καταγγέλουν για χρυσαυγίτικες μεθόδους, κύριε Μαυροκέφαλε, και τραμπούκικες. Κάτι το οποίο, και το τάγματα εφόδου. Κάτι το οποίο δεν γινόταν εδώ και δύο μέρες, γιατί απαγορευόταν η είσοδος σε εκλεγμένους αντιπροσώπους, απαγορευόταν η είσοδος σε δημοσιογράφους. Μπήκαν με λωστούς μέλη του ΠΑΜΕ, κύριε Μαυροκέφαλε. Ναι. Και απαγορευόταν η είσοδος σε κάθε αντιπρόσωπο με παρουσία δεκάδων μπράβων. Το κατήγγειλε ο κύριος Κατσότης πριν από λίγο αυτό που λέτε, αλλά εδώ σας καταγγέλουν τώρα για χρυσαυγίτες. Έτσι μας είπε νωρίτερα ο κύριος Κουτσούκης, ο Γενικός Γραμματέας, και για τάγματα εφόδου. Λειτουργείτε, λέει, με τον τρόπο που λειτουργεί η Χρυσή Αυγή. Τι γίνεται? Ο κύριος Κουτσούκης αναπαράγει όλη την υπερασπιστική γραμμή της Χρυσής Αυγής. Τέτοιος είναι. Εδώ γνωριζόμαστε πολύ καλά. Είμαστε μια μικρή χώρα και γνωριζόμαστε πολύ καλά και γνωρίζουν όλοι ποιοι έχουν θύματα από τη Χρυσή Αυγή και από το φασισμό. Κύριε Μαυροκέφαλε, συγκεκριμένη απάντηση παρακαλώ. Μπήκαν μέλη του ΠΑΜΕ με λωστούς και άρχισαν να χτυπούν όσους ήταν εκεί? Ναι. Μπήκαν αντιπρόσωποι εκλεγμένοι συνδικαλιστές εργάτες, συντεταγμένα φυσικά το πρωί, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό επεισόδιο και χωρίς να υπάρξει... Και αυτά που βλέπουμε τι είναι, κύριε Μαυροκέφαλε? Το ίδιο το βίντεο που έχει αναπαράγει αυτή η συνδικαλιστική μαφία, ναι, επιβεβαιώνει τέσσερις τύπους να χτυπούν έναν συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ. Αλήθεια, ποιος επιτίθεται σε ποιον? Και επιβεβαιώνει την επίθεση που δέχτηκαν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τους μπράβους και τους νότους αντιπροσώπους. Αφού το κάνατε και στην Καλαμάτα αυτό, το κάνατε και εδώ στην Αθήνα. Το ερώτημα είναι, κύριε Μαυροκέφαλε, γιατί δεν αφήνετε να συνεδριάσει ΓΕΣΕ? Είναι δημοκρατική διαδικασία αυτή που κάνετε τώρα? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Σας παρακολουθεί και ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Τι σοβαρά είναι? Είναι δημοκρατικά αυτά που κάνετε? Να μπουκάρεις μέσα με λωστάρια? Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι ένα ψέμα και μην το αναπαράγετε. Και μην το αναπαράγετε. Δεν είσαστε. Μα δεν το αναπαράγω. Εγώ μιλάω ως απλός πολίτης, κύριε Μαυροκέφαλε. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ποιο είναι το επίδικο, μπορείτε να μας πείτε? Όχι, κύριε Μαυροκέφαλε, δεν λέτε ό,τι θέλετε. Λέω, το επίδικο ποιο είναι εδώ? Για να καταλάβει ο κόσμος. Αν μιλάμε και οι δύο, δεν ασυνοηθούμε. Κύριε Μαυροκέφαλε, ακούστε. Ποιο είναι το επίδικο, μπορείτε να πείτε στον κόσμο? Τι προσπαθείτε να κάνετε εσείς? Το επίδικο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει εργατικό συνέδριο μέσα με εργοδότες και με νόθους αντιπροσώπους. Έτσι, αυτό καταγγέλλετε εσείς. Μάλιστα, μάλιστα. Καλώς. Λοιπόν, κύριε Μαυροκέφαλε, ελάτε για την άλλη. Ευχαριστούμε πολύ.